Μόλι χθε ο Υπουργό Εξωτερικών μα με τη Βρετανίδα ομολογό του υπέγραψαν το Μνημόνιο Κατανόηση Δημερού Στρατηγικού Πλαισίου μεταξύ τη Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα, το οποίο θα αναλύσουμε ευθύ αμέσω προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντο για την χώρα μα. Στην εισαγωγή του εν λόγω μνημονίου γίνεται μνή αναφορικά με την κοινή άποψη των δύο χώρων περί ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών, σεβασμού του διεθνού δικαίου, συμπεραλαμβανομένη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο τη Θάλασσα, τη σχέση καλή γειτονία και την προώθηση μια διεθνού τάξη που βασίζεται σε κανόνε. Οι δύο χώρε προσβλέπουν σε μια κοινή μελλοντική εταιρική σχέση με την εγκαθίδρυση του παρόντο στρατηγικού πλαισίου. Γίνεται επιβεβαίωση στην Ευρωατλαντική Ασφάλεια, ενώ υπάρχει για τακτικέ διμερεί διαβουλεύσει για αποτίμηση προόδου, ανταλλαγή πληροφοριών και αποτίμηση προτάσεων για πρωτοβουλίε συνεργασία των δύο χωρών πέραν των τομέων που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Από τα παραπάνω γενικόλογα στοιχεία, ικανοποιείται η χώρα μα σε όλα τα σημεία και ιδιαίτερα αναφορικά με το σεβασμό του δικαίου τη θάλασσα, τη ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ χώρων, φωτογραφίζοντα τον κοινό τρόπο αντιμετώπιση τουρκικών αυθαιρεσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η μνήμα για προσήλωση στο ΝΑΤΟ ικανοποιεί και τι δύο χώρε, και ειδικότερα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία πλέον δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ αναφέρεται οι δύο χώρε προάγουν τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρηστή διακυβέρνηση. Εδώ φωτογραφίζεται η διακυβέρνηση τη Τουρκία, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τα παραπάνω. Τονίζεται η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΟΗΕ για αποτροπή διενέξεων και αντιδράσεων σε περιφερειακέ και διεθνεί κρίσει, ενώ υπογραμμίζεται η προτεραιότητα των δύο χωρών για προώθηση τη σταθερότητα και μείωση των κινδύνων ασφαλεία σε Δυτικά Βαλκάνια, Μεσόγειο Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Συρία, Λιβύη, Βόρειο Ιράκ, Παλαιστινιακό, Τουρκολιβικό Μνημόνιο, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κύπρο, Αιγαίο, Κόσοβο, Αλβανία είναι περιοχέ όπου είτε διεξάγονται στρατιωτικέ επιχειρήσει, είτε έχουν τερματιστεί πρόσφατα, είτε είναι περιοχέ ένταση, στι οποίε φυσικά πρωτοστατεί η συνήθω ύποπτη Τουρκία. Πάντα στα μνημόνια, διεθνεί συμβάσει και συνθήκε λένε ότι ο διάβολο βρίσκεται στι λεπτομέρειε, όπου υπάρχουν κάποια μεμονωμένα άρθρα τα οποία από μόνα του είναι σε θέση να αυξήσουν, διαφοροποιήσουν ή και να υποβαθμίσουν τη σπουδαιότητα των προβλέψεων των υπόλοιπων άρθρων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άρθρα 19 και 20 του Μνημονίου Ελλάδα Μεγάλη Βρετανία, που αναλύσαμε παραπάνω, τα οποία αναφέρουν. 19. Η ελληνική δημοκρατία θα επιδιώξει τους στόχους του στόχου του παρόντο πλαισίου σε πλήρη συμμόρφωση με τι υποχρεώσει τη που απορρέουν από την ιδιότητά τη ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 20. Το πλαίσιο αυτό δεν είναι νομική δέσμευση και δεν γεννά δικαιώματα ή υποχρεώσει βάσει του εσωτερικού ή διεθνού δικαίου. Συνεπώ, οι διατάξει του παρόντο μνημονίου δεν δεσμεύουν την Ελλάδα, η οποία θα ενεργεί πρωτίστω βάσει των υποχρεώσεών τη ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα το παρόν δεν γεννά ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσει για τι δύο χώρε. Πρόκειται λοιπόν μέχρι στιγμή για ένα μνημόνιο διμερού στρατηγικού πλαισίου, το οποίο υπολείπεται πάρα πολύ από το Ελληνο-Γαλλικό Σύμφωνο και την Ελληνοαμερικανική Συμφώνια ωστόσο μένει να δούμε την υλοποίηση της πρόβλεψης για την άμυνα μελλοντικά, όπως μνημονεύεται στο παρόν για αξιοποίηση της δήλωσης για το κοινό όραμα ως θεμελίου της από κοινού αμυντικής μας δραστηριότητας, που θα υπογραφεί με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, οπότε και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.